Αυτή την εικόνα αντίκρισαν το πρωί οι κάτοικοι της παλιάς πόλης των Χανίων. Το δυτικό τμήμα του επιπρωμαγώνα του Αγίου Δημητρίου κατέρευσε τα ξημερώματα, καταπλακώνοντας τα σταθμευμένα στο σημείο αυτοκίνητα. Απελπιστική κατάσταση. Το περιμέναμε κάποια στιγμή, θα πέσει. Περιμέναμε, αλλά τι να πούμε. Πλάκωσε δύο αμάξια εκεί πέρα, δύο φτωχών ανθρώπου, άντε τώρα φτιάχτω. Να και τον γαμπρού μου, του σπάσανε κι αυτού. Κατάλαβες, είναι κατάσταση που ζούμε εμείς εδώ. Εμένα με ενημέρωσε τροχιά 3 ώρα το βράδυ. Ήρθα και είδα την καταστροφή εδώ πέρα. Αυτό το σημείο συγκεκριμένα είχε ξαναπέσει πριν 20 χρόνια περίπου και είχε ξαναπλακώσει πάλι αυτοκίνητα. Ο επιπρωμαχώνας δεν άντεξε τον όγκο του νερού που δέχτηκε στα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τα Χανιά. Και με δεδομένο ότι οι παρεμβάσεις για τη στήριξή του παραμένουν εδώ και χρόνια σε εκκρεμότητα, άρχισαν οι εκτεταμένες καταπτώσεις. Είναι κατάσταση αυτή, δηλαδή είμαστε στο Έρμες του Θεού εδώ μέσα εμείς. Ποιος μας κοιτάζει, τι είμαστε εμείς οι τελευταίοι, δηλαδή το με ικανόν είμαστε εμείς εδώ. Εμείς κρατάμε την παλιά πόλη και ο τουρίστας μπαίνει γιατί έρχεται για την παλιά πόλη. Είχαν σπάσει από πάνω το λεπιδόχωμα που υπήρχε και τραβούσε το νερό. Όταν έβγε το λεπιδόχωμα, έπινε το νερό και γίνεται αυτή η ζημιά. Ήταν υποχρεωμένη η αρχαιολογία, που είναι αρμόδια αυτό το πράγμα, να βάλει απάνω ένα πλέγμα προστασίας αδιάβροχο, το οποίο προβλεπόταν εκεί και το πρόγραμμα από ό,τι ξέρω, το οποίο πέρασαν 20 χρόνια και δεν το έκανε. Ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα με το τμήμα εκείνο του σχολείου της Βασίλισσας, το οποίο βρίσκεται μπροστά στον γκρεμό και συγκεκριμένα φιλοξενεί τον νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο δεν μπορεί δηλαδή κανένα παιδί και κανείς εργαζόμενος να πλέον να επισκέπτεται καν το χώρο του νηπιαγωγείου. Πριν από δύο χρόνια είχαν καταγραφεί και πάλι καταπτώσεις στο νότιο τμήμα του επιπρωμαχώνα του Αγίου Δημητρίου, ήταν όμως μικρότερης έκτασης. Εμείς από την πρώτη στιγμή σαν Δήμος Χανίων το Φεβρουάριο του 2017 είχαμε καλέσει το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί ο επιπρωμαχώνας ανήκει ένα μνημείο και σαν αρμόδιο Υπουργείο έπρεπε να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Είχαν έρθει τότε από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Μνημείων ειδικοί μηχανικοί οι οποίοι είχαν ελέγξει. Τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες της αρχαιολογίας προχώρησαν στη μελέτη αντιστήριξης της νότιας πλευράς και τοποθετήθηκαν μεταλλικά στηρίγματα στο μνημείο. Δεν έγινε το ίδιο με την τελική μελέτη, η οποία δεν έχει ακόμα πάρει την απαραίτητη έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Δυστυχώς, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν είναι όσο ευκίνητο θα έπρεπε. Περνάει ο καιρός, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Είναι ευαίσθητα τμήματα της πόλης μας τα συγκεκριμένα και ούτε η εικόνα πρέπει να συνεχιστεί να είναι αυτή που είναι σήμερα, αλλά κυρίως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν. Στο μεταξύ, η νέα κατολίσθηση σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου στην περιοχή Μεγάλα Χωράφια. Ήδη στο σημείο τοποθετήθηκαν φωτεινοί σηματοδότες εξαιτίας εκτεταμένης καθίζησης στο ρεύμα από Ρέθυμνο προς Χανιά, ενώ αύριο αναμένεται στο σημείο ειδικό γεωτρύπανο προκειμένου να προχωρήσουν γεωλογικές μελέτες και να δρομολογηθεί η αποκατάσταση.